Όλα έτοιμα, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο Δημοτικό Στάδιο της Κάτω Αχαγιάς. Πρώτο ημίχρονο με ελάχιστες φάσεις, 0-0. Αχαϊκή Χαλκίδα σφυρίζει για πρώτη φορά ο κύριος Αδαμόπουλος, ο ρέφερι από τη Ζάγκυρθο, με καταγωγή από την Ηλία. Πρώτο ημίχρονο που είχε το δοκάρι ο Μπαλού, ο πλευράς Χαλκίδα στο 12 και την ευκαιρία ο Ανέσου σουτ πάνω τα δοκάρια για Αχαϊκή απειλήσει στο 42 με τον Στεφανόπουλο. Μπλόκαρο τερματοφύλακας, Λαμπρόπουλος. Γιωργόπουλος κερδίζει το πλάι για την παρέμβαση του Καραμπά. Πλάγιο εκτελέστηκε, Σωτηρόπουλος με Μπαλού, ο οποίος είχε κάνει αρκετά φάουλ, υπέπεσε σε άλλο ένα. Το φάουλ εκτελέστηκε. Μπαλά παίρνει ύψος και μαζεύει την μπάλα ο γκολκίπερ του Μάνης. Του Μάνης στο βολέ. Λαμπρόπουλος με το κεφάλι. Καραμπάς με ένα κεφαλιά. Ο Μπαλού εκεί. Ο Κωνσταντινόπουλος. Ρουμπάτος, το πλάγιο είναι για την ομάδα της Χαλκίδας. Πάνε να μαζέψει την μπάλα ο Μιχάλης Τεριανός, θα το εκτελέσει. Αυτή τη φορά για την Αχαϊκή το πλάγιο. Γίνονται μάχες, ο Ρουμπάτος και ο Πολίτης, Λαμπρόπουλος, με Μπαλού. Μπάλα είναι για την ομάδα της Αχαϊκής. Σε χέρι του Μπαλού, με τον Λαμπρόπουλο. Εκτέλεσε σε ένα χώρο που προσπαθεί ο Ντάζος για την αχαϊκή ομάδα. Ντάζος από μακρύνει πέθες της Χαλκίδας. Πάντα 0-0 λοιπόν στο τρίτο λεπτό της επανάληψης. Το πλάγιο εκτελέστηκε, κεφαλιά του Ντάζου. Αγγελόπουλος. Παλιά για τον Κοστούλα, δεν μπόρεσε και η μπάλα θα καταλήξει στον τερματοφύλακα του Μάνη. Γιωργόπουλος, Αγγελόπουλος, έχει φύγει και ο Ντάζος. Γι' αυτόν προορίζει την παλιά, αλλά δεν πέρασε. Η μπάλα πάνω στον Αγγελόπουλο. Θωμάς Βαλκάνος, ο πρώτος παίκτης του Τραγίου. Δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο. Σωτηρόπουλος αφήνει για τον Ντάζο. Ντάζος το εκτέλεσε. Για τη Χαλκίδα δεν αγωνίζεται και ο Εμέκα σήμερα, ο οποίος είναι τιμωρημένος, έχει κάρτες, ο άλλος έγχρωμος παίκτης, ο Εμέκα. Εμέκα λοιπόν λείπει από τη Χαλκίδα και Μικελάδος από την Αχαϊκή με Πετρόπουλο. Ντουμάνης στο 50, δίνει συνέχεια. Μπαλού.
προσπάθησε ο Σωτηρόπουλος. Στεφανόπουλος. Κωνσταντινόπουλος. Μπάλα πάνω στο Βαλκάνο. Ο Ρίλντι. Τρέχει ο Μπαλού. Εκείνο ο Κωνσταντινόπουλος. Δεν μπόρεσε ο Στεφανόπουλος. Η μπάλα είναι πλάγιο για την ομάδα της Χαλκίδας. Πάει να μαζέψει την μπάλα για να το εκτελέσει ο Μιχάλης Τωριανός. Στο 50-1. Εκτελεί το πλάγιο. Μπαλού με Λαμπρόπουλο. Εκεί στο κόρνερ Λαμπρόπουλος με Μπαλού. Η μπάλα είναι επιθετικό φόρ που να έχουμε. Πράγματι του Μπαλού. Συνέχεια στο μάτς. Σε έναν όμιλο παιχτών εκεί. Προσπαθεί ο Κουσούλας να κάνει το σούτ. Την μπάλα να καλύξει πάνω τα δοκάρια όμως. Μπακομήτρος. Παίχτες Χαλκίδας ελέγχουν. Μπαλιά όμως είναι πάνω στον Ντάζο. Ντάζο στο τάκλιν του Βαλκάνου. Μπάλα πλάγιο. Προσπάθησαν της Αχαϊκής, όμως η μπάλα φτάνει στο Στεριανό. Στεριανός, Πολίτης, κερδίζουν οι παίχτες της Αχαϊκής. Κωνσταντινόπουλος. Ωραία προσπάθεια εδώ, Γεωργόπουλος. Για να δούμε, Γεωργόπουλος. Γεωργόπουλος κερδίζει το κόρνερ. Ο Γεωργόπουλος, κόρνερ λοιπόν για την Αχαϊκή. Άφησε την μπάλα γιατί ήταν κόρνερ στο 53. Το κόρνερ εκτελέστηκε. Ο Ντάζος απομακρύνει οι παίχτες όμως της Χαλκίδας. Η μπάλα φτάνει στον Ιωσήφτο Λαμπρόπουλο. Λαμπρόπουλος θα βγάλει τη σέντρα. Εύκολη υπόθεση για τον goalkeeper. Τον Ντουμάνιου μάζεψε. Δεν είχε πρόβλημα. Γεωργόπουλος. Γεωργόπουλος. Αγγελόπουλος. Για να δούμε τον Λεωνίδα. Αγγελόπουλος θα κάνει το σουτ. Διώχνει τον θεματοφύλακα. Θα είναι η πρώτη αξιολογή φάση της Αχαϊκής. Το σουτ του Αγγελόπουλου στο 54 έδιωξε ο θεματοφύλακας. Ο Μάκρυν τελευταία στιγμή τώρα ο Ρίλντι σε πλάγιο. Όχι, δεν βγήκε μπάλα. Μπαλού. Μπαλού φάουλ. Φάουλ του Μπαλού. Κάνει πολλά φάουλ, επαναλαμβάνω, Μπαλού. Γεωργόπουλος. Βαθιά μπαλιά για τον Κοστούλα. Μπαλά είναι πλάγιο για την Αχαϊκή. Πραγματί. Ντάζος.
Αγγελόπουλος Ντάζος, Γιωργόπουλος για τον Ντάζο. Η μπάλα είναι κόρνερ ή πλάγιο? Πλάγιο. Συμπληρώθηκαν 10 λεπτά στην επανάληψη. Είμαστε στο 55, πάντα 0-0. Με την ευκαιρία της Αχαϊκής στο 54 πριν από ένα λεπτό με τον Αγγελόπουλο να σουτάρει και να διώχνει με γροθιές ο Ντουμάνης. Ήταν η πρώτη αξιόλογη φάση της Αχαϊκής. Είχαμε και μια ευκαιρία στο 42 το σουτ του Στεφανόπουλου που μάζεψε τον τερματοφύλακα της Χαλκίδας. Το πλάγιο εκτελέστηκε στο 57. Όπως ο μακρύνουν οι παίχτες της Χαλκίδας και είναι παίχτης στο έδαφος και έχουμε επιθετικό φάουλ. Ντάζος. Ο Ρίλντι με το στήθος. Εκείνο Μπαλού. Μπαλού με Ρίλντι. Ρίλντι. Μπαλού. Φάουλ. Άλλο ένα τα πολλά φάουλ που είχε κάνει ο έγχρωμος μεσοεπιθετικός. Αγγελόπουλος. Είμαστε στο 58, φίλες και φίλοι, εδώ στην κάτω Αχαγία. Αχαϊκή Χαλκίδα πάντα στο 0-0. Με την Αχαγία έχει την ευκαιρία νωρίτερα με τον Αγγελόπουλο να σουτάρει και με γροθίες να απομακρύνει ο Ντουμάνης. Το 0-0 παραμένει. Πάμε για μία ώρα παιχνιδιού. Συνέχεια τον Ντουμάνη. Μπάλα πλάγιο. Με τον Ντάζο. Ντάζο το εκτέλεσε. Νέο πλάγιο. Στο πλάγιο ο Γιάννης Τωμάς. Στο 59. Βαλκάνος τρέχει, καλύπτει ο Λαμπρόπουλος η μπάλα στο Δρακόπουλο. Το βολέ από το Θανάση Δρακόπουλο. Κεφαλιά του Καραμπά. Ρουμπάτος. Κοστούλας με Μπακομήτρο. Προσπαθεί ο Γιωργόπουλος. Γιωργόπουλος εδώ, για να δούμε. Γιωργόπουλος δεν μπορεί να περάσει όμως. Και παλιά που γίνεται. Η μπάλα είναι πλάγιο όμως, δεν μπόρεσε ο Βεζιρτζόγλου. Κωνσταντινόπουλος με Μπαλού. Κωνσταντινόπουλος δεν μπορεί να βρει το Γιωργόπουλο, πλάγιο. Το πλάγιο εκτελέστηκε. Μπαλιά για το Βαλκάνο. Βαλκάνος. Φάουλ. Κερδίζει ο Βαλκάνος από τον Σωτηρόπουλο, λέει ο διαιτητής ο κύριος Αδαμόπουλος. Στο 60, μία ώρα παιχνιδιού, πάντα 0-0. Στο φάουλο Στεριανός.
Στο 60 ακριβώς. Στεριανός το εκτέλεσε. Παλιά που γίνεται. Εκείνος Στεφανόπουλος. Ήταν παλιά για τον πολίτη. Στεφανόπουλος απομακρύνει. Και η μπάλα θα καταλήξει πλάγιο τη Χαλκίδα. Δεύτερο σε ένα πλαγιό. Ευκαιρία εδώ για να δούμε στη μεγάλη περιοχή. Λαμπρόπουλος δίνει τη λύση. Τελευταία στιγμή και φεύγει αχαϊκή στην κόντρα με τον Αγγελόπουλο. Αγγελόπουλος, Γιωργόπουλος με τον αρχηγό τον Καραμπά. Γιωργόπουλος με Καραμπά. Καραμπάς τον προλαβαίνει και εδώ έχει την μπάλα σε πλαγιό. Γιωργόπουλος. Γιωργόπουλος, Αγγελόπουλος, με Μπαλού, έκοψε ο Μπαλού, Βαλκάνος. Λάθος η μπάλα πάνω στο Ρίλντι. Κωνσταντινόπουλος για την αχαϊκή ομάδα, θα βρει τον Σύφη τον Λαμπρόπουλο, τον προπαίκτη της Παναχαϊκής. Τον Ιανουάριο στην αχαϊκή, τελευταίες μέρες των μεταγραφών. Ρίλντι. Κωνσταντινόπουλος, βαθιά παλιά. Προσπάθησε ο Πολίτης, κερδίζουν τις παίκτες της αχαϊκής όμως. Κοστούλας. Κοστούλας. Πλεονέκτημα ο διαιτητής, το 1-2. Κοστούλας, διώχνουν με τον Πακομήτρο οι φιλοξενούμενοι. Προσπάθησε ο Βεζιτζόγλου, Δημήτρης Βεζιτζόγλου. Ρίλντι. Ντάζος Ρίλντι. Επιμένει αχαϊκή. Σίγουρα είναι η ομάδα που θέλει πολύ περισσότερο την νίκη από τη Χαλκίδα. Ρίλντι. Γεωργόπουλος. Κωνσταντινόπουλος. Διώχνει ο αρχηγός ο Καραμπάς. Σίβης Λαμπρόπουλος και τώρα Γεωργόπουλος. Γεωργόπουλος. Ντάζος. Ντάζος. Θα κάνει τη σέντρα ο Ντάζος στην αγκαλιά όμως του γκολκίπερ του Μάνι. Ντουμάνης δίνει συνέχεια. Λαμπρόπουλος. Μπαλού με το κεφάλι. Πολίτης. Πολίτης ανάμεσα σε δύο. Ωραία προσπάθεια. Πολίτης προσπαθεί. Κόβεται όμως. Ανόπουλος με Πολίτη. Κόβουν οι παίχτες της Χαλκίδας. Πολίτης. Πολίτη. Μπαλού τώρα. Μπαλού. Βεζριτζόγλου που είναι επικίνδυνος μπροστά. Θα βγει η σέντρα για το κεφάλι του Βεζιτζόγλου με το κεφάλι ο Ρίλντι τελικά. Μπαλού, ωραία το 1-2 εδώ, ευκαιρία, το shoot out. Μπαλού το 1-2 με Ντελέκο, το shoot του Ντελέκου. Η μπάλα λίγο out, καλή ευκαιρία το για τη Χαλκίδα με Ντελέκο στο 64. Ο Ντελέκος από την παλιά του Μπαλού έκανε το σουτ έξω από τα δοκάρια του Δρακόπουλου. Η μπάλα καλή ευκαιρία στο 4. Κεφαλιά του Μπαλού. Βαλκάνος. Δεν μπορεί να περάσει Ρίλντι. Γεωργόπουλος με το κεφάλι για Ρουμπάτο. Ρουμπάτος. Ρουμπάτος εδώ φάουλ. Ο Ρίλντι το εκτέλεσε. Κωνσταντινόπουλος. Θα κάνει αλλαγή ο κύριος Αυλονίτης, πρώτη αλλαγή. Θα μπει ο Χατζηστάμου. Ντάζος. Η σέντρα, κεφαλιά εδώ, είναι αδύναμη όμως. Από τον Κοστούλα θα μαζέψει εύκολα ο Ντουμάνης. Συνέχεια από τον Ντουμάνι. Μπαλού με Λαμπρόπουλο, έπεσε επίσης το κεφαλιά ο Λαμπρόπουλος. Κωνσταντινόπουλος.
Γιωργόπουλος. Ντάζος. Γιωργόπουλος. Γιωργόπουλος. Λαμπρόπουλος. Ο Πολίτης εκεί. Μετάζομαχεται. Αγγελόπουλος. Θα βγάλει σέντρο Αγγελόπουλος. Ο μακρινή πέθεση Χαλκίδας. Αγγελόπουλος. Λαμπρόπουλος. Και πάλι Λαμπρόπουλος. Στην πρώτη διακοπή θα μπει ο Χατζηστάμολαγη. Στο 66 είμαστε. Ένα σουτ που γίνεται. Offside εδώ. Ο Ρουμπάτος. Τώρα θα γίνει αλλαγή. Στο 66 θα μπει ο Χατζηστάμου για τη Χαλκίδα. Πρώτη αλλαγή στο μάτς. Από τους φιλοξενούμενους. Θα μπει λοιπόν ο Χατζηστάμου και βγαίνει ο Πολίτης στο 67. Μπαλού και τώρα. Με τον Τάζο το πλάγιο. Το fair play πίσω η μπάλα από το Ρουμπάτο στους παίχτες Χαλκίδας και στον goalkeeper Ντουμάνι. Συνέχεια από τον Ντουμάνι. Ρίλντι με Λαμπρόπουλο. Λαμπρόπουλος δεν κάνει καλό κοντρόλ το πλάγιο τη Χαλκίδα. Στο 68 πάντα 0-0. Αγωνία στο κατακόρυφο βέβαια, όσο παραμένει αυτό το 0-0 και σίγουρα όλα είναι ρευστά. Στο πλάγιο Θωμάς. Θωμάς εκτέλεσε για τον Παλού, δεν πέρασε, ο Ντάζος έκοψε. Νέο πλάγιο. Γιωργόπουλος. Αφήνει το πλάγιο, Θωμάς. Ντελέκος. Θα βγάλει τη σέντρο Ντελέκος, δεν πέρασε. Βαθιά παλιά που γίνεται. Ήταν εκεί ο παίκτης που μπήκε αλλαγή, ο Χατζηστάμου. Τελικά μαζεύει ο Δρακόπουλος. Το βολεύει το Δρακόπουλο. Ανέστης. Και τώρα ο Κωνσταντινόπουλος. Κωνσταντινόπουλος και πάλι που την πήρε στον Παλού. Χάνουν την μπάλα παίχτες της Αχαϊκής. Μπαλού. Βεζριτζόγλου. Φάουλ. Ντελέκος. Πάντα 0-0. Πάμε για το 70, φίλες και φίλοι. Σωτηρόπουλος. Ο Ρουμπάτος είναι στο έδαφος. Κοστούλας, η μπάλα πίσω, στον Ντάζο. Ντάζος, είναι στο έδαφος ο Ρουμπάτος, επαναλαμβάνω. Φωνές από τον Αντώνη Αυλονίδη, τον προπονητή της Χαλκίδας. Μια κράμπα έχει ο παίκτης Αχαϊκής.
Για λίγο έξω ο Ρουμπάτος, θα μπει πάλι μέσα. Και το fair play μπάλα πίσω από τον Ντελέκο στον Δρακόπουλο. 20 λεπτά για το τέλος. Το βολέ, το Θανάση Δρακόπουλο, πάντα 0-0. Κεφαλιά του αρχηγού του Καραμπά. Νέα κεφαλιά του Μπακομήτρου, Μπαλού. Μπαλού. Σωτηρόπουλος με Μπαλού. Σωτηρόπουλος, παίζει ο διαιτητής, η μπάλα πάνω στον Μπαλού και πλάγιο. Πλάγιο λέει ο διαιτητής. Για να δούμε ο διαιτητής τώρα κατευθύνεται στον παρατηρητή, τον κύριο Κανταρέλο, Δημήτρη Κανταρέλο του Λακαρανία και κάτι του λέει. Αλλαγή θα κάνει και η Αχαϊκή σε λίγο. Θα μπει ο Παπαδάτος. Μπαίνει ο Ρουμπάτος που έχει ένα μεταθλητισμό. Μπήκε ο Παπαδάτος λοιπόν. Στο 72 πάμε τώρα. Στο 72 λοιπόν βγήκε ο Ρουμπάτος, βγήκε ο Παπαδάτος. 18 λεπτά για το τέλος. Αγγελόπουλος κερδίζει το κόρνερ ο Αγγελόπουλος. Για να δούμε. Κόρνερ για την Αχαϊκή. Το κόρνερ από τον Αγγελόπουλο εκτελείται. Μπαλού με το κεφάλι. Τρέχει ο Βαλκάνος. Δεν προλαβαίνει το πλάγιο για την Αχαϊκή. Στο 73 το πλάγιο εκτελέστηκε. Το 0-0 παραμένει. Αχαϊκή έχει κερδίσει νέο πλάγιο. Το 0-0 παραμένει. Επαναλαμβάνω, το πλάγιο εκτελέστηκε. Στεφανόπουλος. Κωνσταντινόπουλος η σέντρα με το κεφάλι ο Μπακομήτρος. Η μπάλα ομακρύνεται. Βεζιρτζόγλου. Διαμαρτύρια για χέρι της Αχαϊκής. Βεζιρτζόγλου πλάγιο. Διαμαρτυρήθηκαν για ένα χέρι της Αχαϊκής. Εδώ στο 73. Αγγελόπουλος. Αγγελόπουλος εκεί με Θωμά, πλάγιο. Και τους Αγγελόπουλος θα την παρέβαση του Θωμά. Το πλάγιο εκτελέστηκε Αγγελόπουλος, εκεί στο κόρνερ Αγγελόπουλος. Θα βγάλει σαν τρο Αγγελόπουλος, ο αρχηγός ο Καραμπάς έκοψε, ο Μπαλού πήδηξε με Σωτηρόπουλο. Μπαλιά του Παπαδάτου. Κοστούλας εδώ, προσπαθεί ο Κοστούλας. Όπως η μπάλα μακρύνεται σε κόρνερ από τον Στεριανό. Πιέζει η Αχαϊκή τώρα. Πιέζει η Αχαϊκή στο τέλος. Έχουμε κόρνερ. Στο 75. Εβδομικοστό πέμπτο λεπτό. Κόρνερ για την Αχαϊκή. Το κόρνερ εκτελέστηκε. Νέο κόρνερ του παραχώρησε ο Καραμπάς. Ντουμάνης.
Συνέχεια στο μάτς. Παπαδάτος. Μπαλού εκεί με Λαμπρόπουλο. Κέρδισε ο Λαμπρόπουλος. Λαμπρόπουλος. Νόπουλος η παλιά. Κοστούλας. Κοστούλας Μπακομήτρο. Κοστούλας. Κοστούλας. Μπαλού. Πλάγιο για την Αχαϊκή. Στη λάθος μπαλιά του έγχρωμου μεσοεπιθετικού. Του Μπαλού. Τα δυνατή πάσα. Θα δει αν τον προλάβει ο συμπαίχτης του. Λαμπρόπουλος. Κωνσταντινόπουλος. Μπαλιά λάθος εδώ. Ντάζος. Ντάζος καλύτερη με το σώμα του πλάγια την Αχαϊκή. Ντάζος. Κωνσταντινόπουλος. Η μπάλα στην αγκαλιά του γκολκίπερ Ντουμάνι. Χρόνος περνάει, το 0-0 παραμένει. Μπαλού. Ντάζος με το κεφάλι. Σωτηρόπουλος. Αγγελόπουλος. Ωραία για τον Σωτηρόπουλο. Σωτηρόπουλος για την Αχαϊκή. Σωτηρόπουλος εδώ για τον Ντάζο. Ντάζος πλάγιο. Παραχώρησε ο αρχηγός ο Καραμπάς. Πάντα 0-0. Το σούτ εδώ η μπάλα κόντρα με τον Κωνσταντινόπουλο. Ντάζος. Πρόλαβε την μπάλα. Ωραία. Ντάζος εδώ. Χατζιστάμου που είχε μπει αλλαγιά ο Μακρίνη. Κωνσταντινόπουλος. Κέρδισε ο Βεζιρτζόγλου. Βεζιρτζόγλου κόπηκε όμως. Και έχουμε στη συνέχεια τη φάση φάουλ για την Αχαϊκή. Στο φάλο Λαμπρόπουλος. Σύφης Λαμπρόπουλος. Στο 79 εκτέλεσε. Ντάζος με το κεφάλι. Πήγε και ο Ρίλντι. Ντάζος. Ντάζος φάουλ εδώ που κερδίζει ο Ντάζος στο 79. Αγγί που θα πιέσει τώρα για να δούμε. Και ενώ ετοιμάζεται να κάνει και δεύτερη αλλαγή Χαλκίδα. Θα μπει ο Σάμαρης. Θα γίνει τώρα η αλλαγή. Στο 79 είμαστε. Μετά θα γίνει το φάουλ. Εκτελέστηκε τον Αγγελόπουλο. Πέρασε η μπάλα. Προσπαθεί να γίνει το σούτ. Βλέπετε εκεί στη μεγάλη περιοχή. Διώχνει παίχτες της Χαλκίδας. Συναγερμός στην εστία του Ντουμάνι. Ντάζος. Κωνσταντινόπουλος για να βρει τον Αγγελόπουλο με το στήθος. Ωραία Αγγελόπουλος, Αγγελόπουλος εδώ έχουμε corner out, out τελικά στη μονομαχία Αγγελόπουλου με Θωμά. Ο Θωμάς είναι στο έδαφος, έχουμε την ball out και θα γίνει αλλαγή τώρα στο 80 μπαίνουμε. Θα μπει ο Σάμαρης. Παίχτης Χαλκίδας είναι στο έδαφος, πάντα έτοιμος να μπει στον αγωνιστικό χώρο Σάμαρης. Υπάρχει μια διακοπή για τον παίχτη της Χαλκίδας που εξακολουθεί να είναι στο έδαφος. Βλέπετε τον παίχτη της Χαλκίδας. Υπάρχει διακοπή στο μάτς. Λοιπόν στο 80 ακριβώς, 10 λεπτά πριν το τέλος, πάντα 0-0.
Ο Θωμάς ήταν στο έδαφος. Για να δούμε, θα γίνει αλλαγή τώρα, υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Γίνεται αλλαγή τελικά. Βγαίνει ο Βαλκάνος. Ο Βαλκάνος βγήκε και μπήκε ο Σάμαρης στο 81. Εννιά λεπτά αγωνίας, πάντα 0-0. Αγγελόπουλος, Σωτηρόπουλος, για Κοστούλα, εδώ Κοστούλας. Για να δούμε στη μεγάλη περιοχή, Κοστούλας. 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 Ντάζος με μπαλού, Ντάζος στη μεγάλη περιοχή, Ντάζος. Ωραία προσπάθεια, Ντάζος. Προσπαθεί, δεν μπορεί, έχουμε κόρνερ. Από την ωραία προσπάθεια του Γιώργου Ντάζου, κόρνερ για την Αχαϊκή. Στο 82. Κόρε λοιπόν για την Αχαϊκή που πιέζει στο 82. Για να δούμε. Στο κόρε ο Ντάζος. Ο Ντάζος το εκτελεί. Προσπαθεί να γίνει κεφαλιά όμως εκεί. Απομακρύνει οι παίκτες της Χαλκίδας. Και πλάγιο. Πάντα 0-0. Κάρτα για καθυστέρηση, δείχνει ο διαιτητής. Στο Θωμά. Στο 82. 83 μάλλον τώρα. Το πλάγιο εκτελέστηκε. Μπεζιρτζόγλου, Μπαλού με το στήθος. Κωνσταντινόπουλος με Μπαλού, ίσως να υπήρχε φάουλ. Έδωσε το δεύτερο διαιτητή στο Σωτηρόπουλο. Κωνσταντινόπουλος. Λαμπρόπουλος. Η μπάλα σκάει στο έδαφος και καταλήγει στην αγκαλιά του Ντουμάνι. 7 λεπτά ακόμα, πάντα 0-0 εδώ στην κάτω Αχαγιά. Το βολέ. Ο Ρίλντι με το κεφάλι. Μπεζιρτζόγλου με μια κεφαλιά. Αγγελόπουλος. Ρίλντι. Λαμπρόπουλος. Κοστούλας. Φάουλ εδώ. Ο Γιωργόπουλος, να συγχωρείτε. Κέρδισε το φάουλ. Φάουλ με τον Ντάζο. Θα το εκτελέσει ο Λαμπρόπουλος. Λαμπρόπουλος το εκτελεί. Κεφαλιά του Ρίλντι. Η μπάλα είναι κάπου κοντά το κόρνερ. Ακούτε τους φίλους της Αχαϊκής. Στο 84 είμαστε. Κόρνερ για την Αχαϊκή. Μεντάζο εκτελεστή. Ντάζος το εκτελεί στο 84, μαζεύει όμως εύκολο γκολκίπερ Ντουμάνης. Το βολέ από τον Ντουμάνη, ένα πεντάλεπτο για το τέλος, σύντρος όποιες καθυστερήσεις. Ρίλντι, Μπεζιρτζόγλου. Μπεζιρτζόγλου εκεί. Με Σωτηρόπουλο. Βεζιρτζόγλου και πάλι. Στεριανός. Πρώτος ο Λαμπρόπουλος στην μπάλα. Γεωργόπουλος τώρα. Γεωργόπουλος. Ίσως να έγινε ένα φάουλ εκεί. Άφησε τον πλεονέκτημα ο διαιτητής. Αγγελόπουλος. Μπαλού. Μπαλού. Μεντάζο. Φάουλ. Έδωσε νωρίτερα το φαλό διαιτητή στον Μπαλού. Στο 85.
Στο 86 το φάουλ εκτελέστηκε. Κεφαλιά του Ρίλντι. Το σούτ εδώ που γίνεται πάντα δοκάρια. Καλό ήταν το σούτ από τον Τελέκο. Πάνω τα δοκάρια του τερματοφύλακα στο 86. Το βολέ από τον Δρακόπουλο. Στεριανός. Λαμπρόπουλος. Μπαλαπλάγιο. Κωνσταντινόπουλος. Η σέντρα του Στεφανόπουλου. Ο Αγγελόπουλος. Αγγελόπουλος. Δεν μπορεί να περάσει όμως. Μπαλού. Μπαλού. Μπαλού με Σωτηρόπουλο. Φάουλ. Κερδίζει ο Μπαλού. Στο 87. Στο 87 λοιπόν. Κεφαλιά του Σωτηρόπουλου. Μπάλα προς τα πίσω. Θωμάς. Ένα γέμισμα σαν τυφλά. Στεφανόπουλος. Αγγελόπουλος. Αγγελόπουλος. Εκείνο Ανέστης. Αγγελόπουλος του κλέβει πολύ ωραία την μπάλα. Του Ανέστη και να δούμε Αγγελόπουλος. Αγγελόπουλος θα βγάλει τη σέντρα. Όμως την αγκαλιά του φύλακα. Έκλεψε ωραία την μπάλα Αγγελόπουλος. Αλλά η σέντρα πάνω στον Ντουμάνι. Στο 88 μπαίνουμε τώρα. Μπάλα πλάγιο. Ντάζος. Κωνσταντινόπουλος. Δύο λεπτά ακόμα στις όποιες καθυστερήσεις. Λαμπρόπουλος. Η μπάλα είναι out. Θα μπει ο Μαντάς αλλαγή. Σε λίγο. Ο Μαντάς λοιπόν θα μπει στο 89. Ο Ντουμάνης καθυστερεί. Δίνει συνέχεια. Κεφαλιά του Ρίλντι. Ντάζος. Χέρι φαουλ. Του Βεζριτζόγλου. Τελευταίες στιγμές στο μάτς. Σε λίγο μπαίνουμε στο 90. Ντάζος. Λαμπρόπουλος. Κωνσταντινόπουλος. Κωνσταντινόπουλος. Σωτηρόπουλος. Σωτηρόπουλος. Θα βγάλει σαν Σωτηρόπουλος το 90. Είμαστε. Κεφαλιά εδώ που γίνεται. Έχουμε επιθετικό φάουλ, λέει ο κύριος Αδαμόπουλος. Στο 90. Θα κάνει αλλαγή και Χαλκίδα σε λίγο, καθώς είναι έτοιμος ο Ζηγογιάννης να μπει μέσα. Είμαστε στο... Πάμε για πρώτο λεπτό καθυστερήσεων, τα 90 συμπληρώθηκαν αυτή τη στιγμή.
Είμαστε στα πρώτα δευτερόλεπτα των καθυστερήσεων. Λαμπρόπουλος προσπαθεί αχαϊκή, Μπαλού κερδίζει όμως. Ντελέκος. Θωμάς. Έκοψε ο Λαμπρόπουλος. Κωνσταντινόπουλος με Μπαλού. Άλλο ένα φαουλ κάνει ο Μπαλού. Θα έχουμε αλλαγή στο 91. Θα μπει ο Ζηγογιάννη στον αγωνιστικό χώρο. Τρίτη και τελευταία αλλαγή του προπονητή της Χαλκέδας, του κύριου Αυλονίτη. Μπαίνει λοιπόν ο Ζηγογιάννης. Αν δούμε ποιος θα βγει. Στο δεύτερο των καθυστερήσεων είμαστε. Θα βγει ο Μπαλού τελικά. Από την πάνω πλευρά όμως βγήκε. Βγήκε ο Μπαλού και μπήκε ο Ζηγογιάννης στο 92. Πλάγιο τώρα. Το πλάγιο εκτελέστηκε από τον Σωτηρόπουλο. Σωτηρόπουλος. Φάουλ εδώ. Φάουλ εδώ στο 93 που κέρδισε ο Σωτηρόπουλος. Ίσως να είναι και η τελευταία φάση του αγώνα αυτή. Θα το... Όλοι μέσα τώρα. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων είμαστε. Φάουλ για την Αχαϊκή. Αυτή να είναι, επαλαμβάνει, η τελευταία φάση στο μάτς. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων θα το εκτελέσει ο Σίπης Λαμπρόπουλος. Λαμπρόπουλος. Λαμπρόπουλος το εκτελεί στο πρώτο δοκάρι και πάλι Λαμπρόπουλος. Ο Σίπης θα βγάλει τη σέντρα. Με γροθιές στο θερματοφύλακα, ο Ντουμάνης, η φάση δεν έχει τελειώσει. Μαντάς, η μπάλα πάνω στο Θωμά όμως. Έτοιμο να σφυρίξει και έχουμε το τέλος. Έχουμε το τέλος από το διαιτητή τον κύριο Αδαμόπουλο, δεν τα κατάφερε η Αχαϊκή. Παραχώρησε λευκή ισοπαλία στη Χαλκίδα, φτάνει στους 25 βαθμούς και αγωνία θα συνεχιστεί για τις επόμενες 5 αγωνιστικές. 0-0 λοιπόν εδώ στην κάτω Αχαγιά. Αχαϊκή προσπάθησε, απείλησε στο 42 με τον Στεφανόπουλο, στο 54 με τον Αγγελόπουλο. Και οι φιλοξενούμενοι με τον Τελέκο, με τον Μπαλού στο 12, στο 33 με τον Ανέστη και στο 86 προσπάθησαν οι δύο ομάδες. Τελικά έμεινε η λευκή ισοπαλία το 0-0. Αυτό όμως από εμάς, τον Παναγιώτη Μάλιο που ήταν στη μετάδοση και όλους όσους εργάστηκαν για τη σημερινή αναμέτρηση, τίποτα άλλο. Τελικό αποτέλεσμα για την 25η αγωνιστική της ΓΑΜΑ Εθνικής. Αχαϊκή Χαλκίδα 0-0. Καλό σας βράδυ.